Σαν σήμερα ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ίδρυσε την Νέα Δημοκρατία. Κύριε Καράογλου, χαίρετε. Με ακούτε? Ναι, σας ακούω τέλεια, εσείς. Ωραία. Είτε? Τώρα κι εγώ εξαιρετικά. Λοιπόν, καλημέρα σε εσάς, συνεργάτες και σε όλους τους φίλους τηλεθεατές. Πραγματικά, σαν σήμερα πριν από 44 χρόνια, ο αείμνηστος Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία και είμαστε περήφανοι που κλείσαμε 44 χρόνια με την μεγάλη αυτή παράταξη. Πιστεί πάντοτε στις αρχές και τις αξίες που μας κληροδότησε ο ιδρυτής μας, ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής. Με αφορμή λοιπόν αυτή την επέτειο, όπου και σήμερα το απόγευμα στις 5 ώρα έχουμε μια μεγάλη εκδήλωση εδώ στην Αθήνα. Από την Αθήνα σας μιλώ, γιατί λόγω κοινοβουλευτικών υποχρεώσεων. Το γνωρίζω, θα σας το ρωτούσα στη συνέχεια, συνοδεύοντας την ερώτησή μου και με μια πορεία για το πώς θα είναι το καινούριο λογότυπο. Ναι, ναι λοιπόν, και σήμερα λοιπόν θα έχουμε μια μεγάλη εκδήλωση, αλλά και εγώ με αφορμή το κλείσιμο των 44 χρόνων από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας και των 20 χρόνων από τότε που δυστυχώς έφυγε από κοντά μας, έφυγε από τη ζωή ο ιδρυτής και εθνάρχης ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, κάνω μια σειρά εκδηλώσεων, ξεκινώντας από αυτή την Κυριακή 7 του μηνός στις 11 η ώρα το πρωί, στο Λαγκαδά, στο Μπίλιο Πολιτιστικό Κέντρο, στο αμφιθέατρο, στο πολύ όμορφο αμφιθέατρο, όπου θα είναι μια εκδήλωση που θα έχει μια έκθεση φωτογραφίας αφιερωμένη στην δράση του Κωνσταντίνου Καραμαλή και θα υπάρχουν τρεις ομιλητές. Εκτός από μένα θα είναι ο συνάδελφος πρώην υπουργός ο Βασίλης ο Κικίλιας και ο γνωστός καθηγητής του Απουθού Διεθνολόγος ο Βενιαμίνο Καρακοστάνογλου. Mm-hmm. Ωραία. Δώστε μας έτσι μια μικρή γεύση. Αν καταρχάς εσείς καταφέρατε, μιας και είστε στην Αθήνα, λίγες ώρες πριν να δείτε το λογότυπο και να μας πείτε περίπου τι να περιμένουμε. Οι πληροφορίες μας λένε ότι επιστρέφει ο Πρισσός και ότι έχει μία μίνιμαλ εμφάνιση. Αληθεύουν? Ομολογώ πως δεν έχω δει το λόγο. Ξέρετε, οι επικοινωνιολόγοι το κρατούν επί τα σφράγη στο μυστικό γιατί θέλουν να είναι μια ευχάριστη έκπληξη και το ελπίζω να είναι ευχάριστη έκπληξη. Mm-hmm. Αν και ξέρετε, τα γραφιστικά είναι πάντοτε υποκειμενικό ζήτημα. Κάποιοι σε κάποιον αρέσουν, σε κάποιον δεν αρέσουν. Έτσι συμβαίνει. Εν πάση περιπτώσει, εγώ γιατί είμαι traditional, αλλά είμαι παραδοσιακό, μου άρεσε και θα ήθελα το παλιό έμβλημά μα τον Πυρσό, ο οποίο φώτιζε και οδηγούσε τον. Στο δρόμο όλους εμάς τους μητσιρικάδες mm-hmm. από τότε που ξεκινήσαμε και συνεχίσαμε να ακολουθούμε και ακολουθούμε μέχρι και σήμερα την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Θα το δούμε το βράδυ και ελπίζω, όπως είπατε και εσείς, να θυμίζει κάτι από τον παλιό Πυρσό που με το εμβληματικό του φως μας καθοδηγούσε όλους. Κύριε Καράγλου, σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και